Καλησπέρα σας. Καλησπέρα εκ μέρους της, της στέγης Βιτσέλτσης Κορνάρος. Αυτή είναι η δεύτερη ομιλία που γίνεται, η δεύτερη δικιά μου ομιλία. Σας θυμίζω, την προηγούμενη φορά είχαμε μιλήσει με θέματα πάθη γενικά, και την επόμενη φορά, στην επόμενη ομιλία, θα δούμε τη δυναμική των παθών, δηλαδή πώς τα πάθη εξελίσσονται στο πλαίσιο του ποίηματος, στο πλαίσιο του έργου. Θα εστιάσουμε κυρίως στο πάθος του σπλάχνους. Θεωρώ ότι το σπλάχνος είναι το συναίσθημα που έχει το περισσότερο ενδιαφέρον και που έχει την περισσότερη πρωτοτυπία στο πλαίσιο του Ερωτόκριτου, περισσότερο ακόμα και από τον έρωτα και την αγάπη, και γι' αυτό θεωρώ ότι, επειδή ακριβώς παίζει ένα κομβικό ρόλο στην εξέλιξη της πλοκής, ότι χρειάζεται να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση και προσοχή σε αυτό. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον έρωτα, για το πάθος του έρωτα. Καταρχάς, είναι ο έρωτας πάθος? Η απάντηση είναι ναι, για τους ακόλουθους λόγους. Πρώτον, είναι ένα σφοδρό συναίσθημα, διακρίνεται από σφοδρότητα. Δεύτερον, δεν υπακούει στο λόγο, σε τέτοιο σημείο μάλιστα, ώστε ο ερωτευμένος οδηγείται συχνά σχεδόν στην τρέλα. Έτσι, ο Ερωτόκριτος χαρακτηρίζεται αφορμάρης, πελελός ή κουζουλός. Και αντίστοιχα, η Αρετούσα χαρακτηρίζεται αφορμαρά ή πελελή. Τρίτον, ο έρωτας αλλοιώνει την κρίση. Ο ερωτευμένος δεν μπορεί να ξεχωρίσει το καλό από το κακό εξαιτίας του έρωτα. Ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα: «Κοίτα δεν κάνει ο έρωτας σε μια καρδιά που ορίζει, σαν την νικήσει ουδέ καλό, ουδέ πρεπό γνωρίζει». Τέταρτον, εξουδετερώνει τη βούληση. Αυτό σημαίνει ότι ο ερωτευμένος μπορεί μεν να ξεχωρίσει το καλό από το κακό, αλλά δεν έχει το ψυχικό σθένος που απαιτείται για να ακολουθήσει το καλό. Επίσης, ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα: «Το σφάλμα μου γνωρίζω το, πώς βρίσκομαι κατέχω, μα δεν μπορώ να βοηθηθώ και την εξά δεν έχω». Πέμπτος και τελευταίος λόγος, ο έρωτας συνδέεται με αρνητικά, με άλλα αρνητικά συναισθήματα, όπως ο εγωισμός και η ζήλια. Από την άλλη πλευρά, ο έρωτας δεν είναι ένα συναίσθημα καθαρά αρνητικό, όπως η οργή, η αγριότητα ή η απονιά. Μοιάζει λοιπόν να έχει δυτή φύση. Και γι' αυτό άλλωστε ο Πλάτωνας στον Φέδρο υποστηρίζει ότι ο έρωτας είναι ένα είδος μανίας που μπορεί να πάρει αποκρουστικές μορφές, αλλά μπορεί επίσης να είναι ένα θείο δώρο, εφόσον αποτελεί πηγή έμπνευσης για την ποίηση και τη μαντεία. Έχει θεωρηθεί ότι ο έρωτας του Ερωτόκριτου και της Αρετούσας έχει νεοπλατωνικά χαρακτηριστικά από μία μερίδα μελετητών. Θα θέσουμε το ερώτημα αν ισχύει αυτό. Και για να δούμε εάν ισχύει, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι εννοούμε όταν λέμε νεοπλατωνισμός και τι εννοούμε όταν, τι είδους είναι αυτά τα νεοπλατωνικά χαρακτηριστικά. Το πρώτο ζήτημα, όταν μιλάμε για νεοπλατωνισμό σε σχέση με τον Ερωτόκριτο, δεν εννοούμε τους νεοπλατωνικούς της ύστερης αρχαιότητας, δηλαδή τον Πλοτίνο, τον Πρόκλο, τον Ιάμβλυχο κτλ., αλλά την λεγόμενη Πλατωνική Ακαδημία της Φλωρεντίας. Λέω λεγόμενη επειδή δεν είχε μια θεσμική υπόσταση, ήταν ένας άτυπος κύκλος διανοουμένων οι οποίοι διάβαζαν, μελετούσαν τα έργα του Πλάτωνα και παρήγαγαν έργα που είχαν σχέση με αυτό.
επικεφαλής της Πλατωνικής Ακαδημίας της Φλωρεντίας ήταν ο Μαρσίλιο Φιτσίνο, ο οποίος το δεύτερο μισό του 15ου αιώνα, μετά το 1459, και αφού είχε μάθει ελληνικά από τον Ιωάννη Αργυρόπουλο, μετέφρασε το σύνολο στα λατινικά το σύνολο των πλατωνικών έργων, καθώς και έργα νεοπλατωνικών φιλοσόφων της αρχαιότητας, του Ιάμβλυχου, του Πορφύριου, του Πλωτίνου, του Πρόκλου και άλλων. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της ομάδας λογίων που είχαν συγκεντρωθεί γύρω από το Φιτσίνο, παρήχθη μία σειρά πραγματιών, ποιημάτων, διαλόγων με θέμα τον έρωτα, εμπνεώμενοι βέβαια από τα δύο κατεξοχήν έργα του Πλάτωνα που αναφέρονται στον έρωτα, δηλαδή το Φέδρο και το Συμπόσιο. Και σε αυτά αναφερόμαστε όταν μιλάμε για νεοπλατωνισμό σε σχέση με τον Ερωτόκριτο. Θα σας δείξω τα κυριότερα από αυτά τα έργα. Καταρχάς του ίδιου του Μαρσίλιο Φιτσίνο, όπως βλέπετε, έζησε από το 1433 μέχρι το 1499, και ο Φιτσίνο έγραψε το έργο «Περί έρωτος», που είναι ένα σχολιασμός στο Πλατωνικό Συμπόσιο, και εκδόθηκε το 1469. Θα σας δείξω αυτά τα έργα με χρονολογική σειρά. Λοιπόν, θα ζητήσω μόνο από την στέγη Βιτσέντζος Κορνάρος πάνω αριστερά να φαίνεται, επειδή φαίνεται το το σήμα της στέγης, μπορούμε να το αλλάξουμε, να φαίνεται ο μιλητής. Φαίνεται, είναι εντάξει. Α, συγγνώμη. Λοιπόν, αυτό δεν το είχα καταλάβει. Λοιπόν, το πρώτο έργο αυτό είναι του Μαρσίλιο Φιτσίνο. Τα δείχνω χρονολογικά. Το δεύτερο είναι του Ιερώνυμου Μπενιβγένη, ο οποίος δημοσίευσε το 1486 ένα ποίημα με τίτλο «Άσμα περί του ουράνιου και θεϊκού έρωτα». Ουσιαστικά δεν είχε κάποια ιδιαίτερη πρωτοτυπία. Ο Μπενιβγένη αυτό που έκανε ήταν να δώσει ποιητική μορφή τις ιδέες που διατύπωσε ο Φιτσίνο στο «Περιέρωτος». Το τρίτο χρονολογικά είναι του Τζοβάνι Πίκο Ντελαμιράντολα. Ο Ντελαμιράντολα ήταν η δεύτερη σπουδαιότερη φυσιογνωμία μετά το Φιτσίνο σε αυτή την ομάδα διανοουμένων, και έγραψε το πολύ γνωστό έργο, ένα από τα γνωστότερα έργα της Αναγέννησης, το «Περί της αξιοπρέπειας του ανθρώπου». Ο Πίκο Ντελαμιράντολα λοιπόν έγραψε το σχόλιο στηριζόμενο στο προηγούμενο έργο που είδαμε, το σχόλιο σε ένα άσμα περί έρωτος του Ιερώνυμου Μπενιβγένη. Το επόμενο είναι του Μάριο Εκουίκολα. Ο Μάριο Εκουίκολα ήταν μαθητής του Φιτσίνο και φίλος του Αριώστου, και έγραψε το έργο «Περί της φύσης του έρωτα», που γράφτηκε αρχικά στα λατινικά ανάμεσα στο 1494 και το 1496 και δημοσιεύτηκε το 1525 στα λατινικά και αργότερα στα ιταλικά. Το επόμενο είναι του Πιέτρο Μπέμπο, η Αζολάνη. Έχει δύο ημερομηνίες εδώ, όχι 505 και 1530, επειδή ο Μπέμπο το δημοσίευσε πρώτα το 1505 και το ξαναδούλεψε, το αναδημοσίευσε το 1530, ξαναδουλεμένο σε βάθος. Λέγεται έτσι επειδή
είναι ένας διάλογος ο οποίος τοποθετείται στην αυλή της Εκατερίνης Κορνάρο. Η Εκατερίνη Κορνάρο ήταν η τελευταία βασίλισσα της Κύπρου και μετά την παρέτησή της το 1489 εγκαταστάθηκε στο Άζολο, το οποίο είναι μια περιοχή της Ιταλίας. Εγκαταστάθηκε λοιπόν στο Άζολο και σε έναν πύργο ο οποίος σώζεται ακόμα, είναι αυτός. Και ο διάλογος τον οποίον έγραψε ο Μπέμπο τοποθετείται, λαμβάνει χώρα σε αυτόν τον πύργο της Κατερίνης Κορνάρο και γι' αυτό έδωσε στο διάλογο αυτό τον τίτλο, δηλαδή η Αζολάνη. Ήταν ένα από τα γνωστότερα έργα της εποχής του. Στη διάρκεια του 16ου αιώνα πραγματοποιήθηκαν στα ιταλικά 32 εκδόσεις. Το τελευταίο, το οποίο είναι και το εκτενέστερο από όλα τα προηγούμενα έργα, που έχει επίσης το περισσότερο φιλοσοφικό ενδιαφέρον, αλλά συγχρόνως είναι και το πιο εφάνταστο σε σχέση με τα υπόλοιπα, είναι του Λέοντος Εβραίου, ο οποίος έζησε από το 1460 μέχρι το 1500 και πέθανε ανάμεσα στο 1521 και το 1530. Το κανονικό του όνομα ήταν Ιούδας Αμπραβανέλ. Γεννήθηκε στη Λισαβόνα και μετά το διωγμό των Εβραίων από την Ιβηρική Χερσόνησο εγκαταστάθηκε πρώτα στη Γένοβα και στη συνέχεια στη Νάπολη. Έγραψε αυτό τον διάλογο, τους διαλόγους περί έρωτος, ανάμεσα στα 1497 και 1502 και εκδόθηκε μετά το θάνατό του, το 1535. Επίσης είναι ένα έργο που ήταν διάσημο στην εποχή του, επηρέασε πολύ σημαντικούς διανοούμενους όπως ο Μοντένιος και ο Καστιλιώνε και επίσης ο Θερβάντες στον πρόλογο του Δον Κιχώτη το εγκομιάζει αυτό το έργο λέγοντας ότι όποιος ασχολείται με το θέμα του έρωτα μπορεί να βρει στο βιβλίο του Λέοντος Εβραίου όλα όσα επιθυμεί. Θα επανέλθουμε σε αυτό το έργο διότι βρίσκουμε ίχνη του στον Ερωτόκριτο. Πέρα από αυτά τα έργα υπάρχουν και άλλα τα οποία όμως είναι ελάσσονος σημασία σε σχέση με αυτά. Επίσης, με την Πλατωνική Ακαδημία της Φλωρεντίας συνδέεται ένας κριτικός. Είναι αυτός που βλέπετε. Ονομάζεται Ηλίας Δελμέντικο. Η οικογένεια Δελμέντικο καταγόταν από την Γερμανία και είχε μεταναστεύσει στην Κρήτη. Ήταν από τις πιο πλούσιες και μορφωμένες οικογένειες του νησιού και ο Ηλίας Δελμέντικο, ο οποίος ήταν γνωστός επίσης την εποχή του ως Ηλίας Εβραίος ο Κρητικός, πήγε για σπουδές στην Ιταλία, έμεινε στην Βενετία, στην Περούτζια και στη Φλωρεντία. Εκεί γνώρισε, στην Ιταλία γνώρισε τον Πίκο Ντελα Μιράντολα και συνεργάστηκε μαζί του για 5 χρόνια, κυρίως μεταφράζοντας για αυτόν έργα του Άραβα φιλόσοφου Αβερόη. Ο Πίκο Ντελα Μιράντολα ήταν νεοπλατωνιστής, ο Ηλίας Δελμέντικο δεν ήταν, αυτός ήταν αβεροϊστής, ήταν ορθολογιστής και αποδοκίμαζε τις μυστικιστικές τάσεις που είχε πάρει η σκέψη του Ντελα Μιράντολα. Αυτό έγινε προς το τέλος. Παρ' όλα αυτά συνεργάστηκαν για 5 χρόνια και για 1 χρόνο ο Ηλίας Δελμέντικο πήγε στην Φλωρεντία, γνώρισε εκεί τον Φιτσίνο και ήρθε σε επαφή με όλον αυτό τον κύκλο για τον οποίο μιλούμε. Έμεινε 10 χρόνια συνολικά στην Ιταλία και στη συνέχεια επέστρεψε στην Κρήτη, όπου τον υποδέχθηκαν με ενθουσιασμό τόσο οι Εβραίοι όσο και οι Χριστιανοί.
Και εκεί έγραψε για τον μαθητή του, για έναν μαθητή του, τον Σαούλ Ασκενάζη, ένα έργο με τίτλο «Η εξέταση της θρησκείας». Αυτό κατά πάσα πιθανότητα είναι το σημαντικότερο, το πιο σπουδαίο έργο φιλοσοφικό που γράφτηκε την περίοδο της κριτικής αναγέννησης. Αφορά στη σχέση πίστης και λόγου, μυστικισμού και ορθολογισμού, θρησκείας και φιλοσοφίας. Ήταν το πιο σημαντικό γιατί είχε σημαντική επίδραση και επίσης είναι το μοναδικό έργο που μπόρεσε να ασκήσει κάποια επίδραση σε έναν μείζωνα φιλόσοφο της νεότερης εποχής όπως ο Σπινόζα. Τώρα, πώς έγινε να επηρεάσει αυτό το έργο που γράφτηκε στην Κρήτη και βέβαια δεν δημοσιεύτηκε, δεν εκδόθηκε στην Κρήτη εκείνη την εποχή. Πώς έγινε αυτό το έργο να επηρεάσει τον Σπινόζα πολύ αργότερα, σχεδόν 1,5 αιώνα αργότερα. Αυτό θα σας το πω στο τέλος για να μην απομακρυνθώ πολύ από το ζήτημα που συζητάμε του Ερωτόκριτου. Πάντως, όπως βλέπετε, ο Ηλίας Δελμέντικο δυστυχώς πέθανε πολύ νέος, δεν ήταν ούτε 40 χρονών ακόμα και γνωρίζουμε ότι την κηδεία του την παρακολούθησαν με μεγάλη θλίψη τόσο οι χριστιανοί όσο και οι χριστιανοί του Χάνδακα. Λοιπόν, τώρα, σε αυτές τις προσωπικότητες αναφερόμαστε όταν μιλάμε για νεοπλατωνισμό. Τι εννοούμε όταν λέμε για νεοπλατωνικά χαρακτηριστικά, πώς αυτό το ρεύμα συλλαμβάνει τον έρωτα, τι χαρακτηριστικά του αποδίδει, για να δούμε αν αυτά τα χαρακτηριστικά ταιριάζουν στον έρωτα όπως παρουσιάζεται στον Ερωτόκριτο. Θα αναφερθώ πώς συνοπτικά, πώς αντιλαμβάνεται τον έρωτα ο Φιτσίνο, επειδή ήταν ο προτεργάτης αυτού του κινήματος και επειδή σε μεγάλο βαθμό οι υπόλοιποι στηρίζονται πάνω στις δικές του ιδέες. Για το Φιτσίνο, ο έρωτας είναι η επιθυμία του κάλους και διακρίνει το κάλος σε τρία είδη. Κάλος των ψυχών, κάλος των σωμάτων και κάλος των φωνών. Το κάλος των ψυχών γίνεται γνωστό με το νου. Το κάλος των σωμάτων γίνεται γνωστό με τα μάτια και το κάλος των φωνών με τα αυτιά. Μέχρι εδώ μπορεί να πει κανείς ότι αυτό ταιριάζει κάπως στον Ερωτόκριτο. Ο Ερωτόκριτος ερωτεύεται με τα μάτια, η Αρετούσα ερωτεύεται με τα αυτιά. Όμως δεν σταματάει εκεί ο Φιτσίνο και πρέπει να δούμε ολόκληρη την εικόνα των ιδεών του. Λέει ο Φιτσίνο ότι ο γνήσιος έρωτας ικανοποιείται μόνο με αυτά, δηλαδή ικανοποιείται μόνο μέσω του νου, των ματιών και των αυτιών και οφείλει να περιορίζεται σε αυτά. Η όρεξη που σχετίζεται με τις υπόλοιπες αισθήσεις, οι οποίες είναι κατώτερες, δεν είναι έρωτας, αλλά λαγνία, που εκδιώκει το νου και ρίχνει τον άνθρωπο σε ταραχή και σύγχυση. Οι αναγκαλισμοί, λέει ο Φιτσίνο, αντίκυνται στο κάλος, διότι αλλοιώνουν τη συμμετρία του ανθρώπινου σώματος. Η ειδονή παρασύρει τον άνθρωπο στην ασχήμια και γι' αυτό ο αληθινός έρωτας όχι μόνο δεν την επιθυμεί, αλλά την απεχθάνεται. Πρέπει, να λέει ο Φιτσίνο, να διακρίνουμε δύο Αφροδίτες, την Ουράνια και την Πάνδημη. Η Ουράνια Αφροδίτη συνδέεται με την ικανότητα της γνώσης και είναι μια επιθυμία για ενατένιση του νοητού κάλους. Ο έρωτας που συνδέεται με την ουράνια Αφροδίτη είναι απαθής, δεν εμφορείται από κανένα πάθος. Παρακινεί τον άνθρωπο στη θεωρητική και αγγελική ζωή και υπηρετείται από έναν καλό δαίμονα που έλκει το ανθρώπινο άτομο προς ανώτερες σφαίρες.
Από την άλλη μεριά, η πάνθυμη Αφροδίτη συνδέεται με την ικανότητα της αναπαραγωγής και είναι μια επιθυμία για γέννηση του κάλους. Ο έρωτας που συνδέεται με την πάνθυμη Αφροδίτη είναι γεμάτος πάθος, επιδιώκει την ειδονή και καθυλώνει το ανθρώπινο άτομο στην γήινη σφαίρα. Αυτός ο δεύτερος έρωτας είναι καλός και έντιμος, το δέχεται αυτό ο Φιτσίνο, εφόσον όμως τίνει προς το θείο κάλος και εφόσον η τεκνοποιία είναι αναγκαία. Ωστόσο, αυτός ο έρωτας υπηρετείται συχνά από έναν διαφορετικό δαίμονα, ο οποίος ονομάζεται κάκο δαίμον, επειδή ρέπει στη διαστροφή και στη βία. Ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα του Φιτσίνο, που δείχνει πώς συλλαμβάνει τον έρωτα, ο αληθινός έρωτας, λέει, δεν είναι παρά μία προσπάθεια να ανυψωθούμε προς το θεϊκό κάλος, που διαγείρεται μέσα μας από την όψη του σωματικού κάλους. Ο ψευδής και διαστραμμένος έρωτας είναι μία πτώση από την όραση στην αφή. Γενικά, οι νεοπλατωνικοί διακρίνουν τρία είδη έρωτα. Τον ζωώδη, τον ανθρώπινο και το θείο. Ο ζωώδης είναι ουσιαστικά το να έχει κανείς σεξουαλικές σχέσεις εκτός του πλαισίου του γάμου και της τεκνοποιίας. Ο ανθρώπινος αναπτύσσεται στο πλαίσιο του γάμου και με σκοπό την τεκνοποιία και ενώ τέλος ο θείος αποσπάται εντελώς από τις αισθήσεις, αποσπάται εντελώς από το σώμα και τίνει προς το Θεό, είναι εντελώς νοητικός και δεν έχει καμία σχέση με την σωματικότητα και την υλικότητα. Αυτό το βλέπουμε πολύ ανάγλυφα στους Αζολάνους του Πιέτρο Μπέμπο, σε αυτόν είναι ένας διάλογος σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος, όπου αναπτύσσεται ουσιαστικά ο ζωώδης έρωτας, υποστηρίζεται ότι όλοι οι έρωτες παράγουν πίκρα και δυστυχία και ακόμα περισσότερο ότι όλες οι πίκρες και οι δυστυχίες προέρχονται από τον έρωτα. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται η θετική πλευρά του έρωτα, του έντιμου έρωτα ή του ανθρώπινου, όπως ονομάζεται από τους νεοπλατωνικούς, και στο τρίτο μέρος ο θείος. Παρουσιάζεται ο θείος έρωτας, απορρίπτονται δηλαδή και οι δύο, και τα δύο προηγούμενα είδη έρωτα και υποστηρίζεται ο πλατωνικός έρωτας, ο οποίος στο τέλος του έργου ενσαρκώνεται από έναν καλόγερο, από έναν μοναχό, ο οποίος έχει εντελώς στρέψει τα νότα στα εγκόσμια και ζει μόνος του υπηρετώντας τον Θεό του και προσβλέποντας μόνος το θεϊκό κάλος. Αυτό βέβαια συγκλίνει, όλη αυτή η αντίληψη συγκλίνει και με την χριστιανική αντίληψη του έρωτα. Λέει ο Απόστολος Παύλος ότι το καλό είναι, το καλύτερο είναι να μην παντρεύεται ο άνθρωπος, να μην έχει σεξουαλικές σχέσεις, αλλά εντάξει, επειδή δεν είναι δυνατό και δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι τη δύναμη να το κάνουν αυτό, τότε κατά παραχώρηση γίνεται δεκτός ο γάμος. Επίσης, όταν λέμε στον καθημερινό, όταν μιλάμε στον καθημερινό λόγο και κάνουμε λόγο για πλατωνικό έρωτα, αυτή η έννοια του πλατωνικού έρωτα προέρχεται από το Φιτσίνο. Φιτσίνο την καθιέρωσε. Και τι εννοούμε όταν μιλάμε για πλατωνικό έρωτα? Εννοούμε ότι δύο πρόσωπα είναι ερωτευμένα, έχουν μια πολύ στενή συναισθηματική σχέση, αλλά δεν έχουν σεξουαλικές σχέσεις. Και αυτό δείχνει καθαρά αυτή την τάση του πλατωνισμού να υποβιβάζει και να αφαιρεί την αξία που μπορεί να έχει η σωματικότητα, η ειδονή και γενικά οι σεξουαλικές σχέσεις.
Τώρα, έχει ο έρωτας του ερωτόκριτου και της αρετούσας νεοπλατωνικά χαρακτηριστικά. Ταιριάζει όλο αυτό με όλο αυτό το προηγούμενο σχήμα που είδαμε? Πιστεύω πως όχι, δεν ταιριάζει. Πρώτον, δεν υπάρχει κάποιο υπερφυσικό, υπεραισθητό ή θεϊκό επίπεδο στον ερωτόκριτο, το οποίο είναι ουσιαστικό για μία νεοπλατωνική σύλληψη. Ο Κορνάρος τοποθετεί την δράση στην αρχαία Αθήνα, υιοθετεί την ύπαρξη του Άδη, υπάρχει δηλαδή στον ερωτόκριτο το γήινο επίπεδο, υπάρχει ένας Άδης, δεν υπάρχει όμως ένα ουράνιο θεϊκό επίπεδο. Δεν, παρότι τοποθετείται το έργο στην αρχαία Αθήνα, οι πρωταγωνιστές προσεύχονται και ορκίζονται στον ήλιο, στα αστέρια, στο φεγγάρι, και φυσικά ο Κορνάρος ξέρει πολύ καλά ότι οι αρχαίοι Έλληνες είχαν θεούς. Δεν ορκίζονταν στο φεγγάρι, ορκίζονταν και προσεύχονταν στο Δία, στην Αθηνά, στην Αφροδίτη, που είναι η θεά του έρωτα. Παρ' όλα αυτά, αυτή η θεά του έρωτα δεν εμφανίζεται καθόλου στο έργο, συνειδητά, εκ μέρους του Κορνάρου. Ουσιαστικά, πιστεύω, η τοποθέτηση της δράσης στην αρχαία Αθήνα είναι ένα πρόσχημα προκειμένου ο Κορνάρος να φτιάξει τον δικό του κόσμο. Υπάρχει λοιπόν σε αυτόν τον κόσμο ένας Άδης, δεν υπάρχει ένα σκάτο κόσμος, δεν υπάρχει ένας ουράνιος κόσμος. Και ακόμα πιστεύω και αυτός ο Άδης είναι μία ποιητική μεταφορά εκ μέρους του ποιητή. Μόνο σε ένα σημείο γίνεται λόγος για αθανασία, μόνο σε ένα σημείο μπορούμε να υποπτευθούμε ότι υπάρχει αυτό το ανώτερο επίπεδο. Σας διαβάζω το στίχο. «Κι έτσι, γιατί είναι αθάνατον το πνεύμα, του εδόθη η χάρη τούτη, κι είναι μεγάλο χάρισμα απάνω εις τάλα πλούτη». Είναι το μόνο σημείο που ο Κορνάρος μιλάει για αθανασία του πνεύματος. Όταν λέει η χάρη τούτη, εννοεί η ικανότητα να μαντεύει, να προβλέπει τα μελούμενα. Είναι λοιπόν το μόνο σημείο που κάνει λόγο για αθανασία ο Κορνάρος. Δεν εξηγεί όμως. Δεν εξηγεί τι εννοεί, δεν εξηγεί πώς συλλαμβάνει αυτή την αθανασία και την εποχή του. Πολύ σημαντικό αυτό, η αθανασία του πνεύματος δεν συνεπάγεται την αθανασία της ατομικής ανθρώπινης ψυχής. Οπότε δεν μπορούμε να βγάλουμε κάποιο ιδιαίτερο συμπέρασμα. Σε κάθε περίπτωση, αυτή η αθανασία δεν παίζει κάποιο λειτουργικό ρόλο μέσα στο έργο. Είπαμε ότι υπάρχει ο Άδης, όπου υποτίθεται ότι πηγαίνουν οι ψυχές μετά την γίνει μετά την παρούσα ζωή. Θεωρώ ότι είναι περισσότερο μια ποιητική μεταφορά. Δείτε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. «Κι αν δε θελήσει η μοίρα μας να σμίξομεν ομάδι, η ψή σου ας έρθει να με βρει χεράμενη στον Άδη. Πάντα σε θέλω καρτερή, ζώντας και αποθαμένη, γιατί μια αγάπη μπιστική στα κόκαλα απομένει». Τι λέει εδώ η αρετούσα? «Θα σε περιμένω για πάντα, θα ξανασμίξουμε, να έρθει η ψυχή σου να ξανασμίξουμε στον Άδη, αν δεν μπορέσουμε να είμαστε μαζί στην παρούσα ζωή, και θα σε περιμένω για πάντα, είτε ζώντας, είτε είμαι ζωντανή, είτε πεθαμένη». Για ποιο λόγο? Εδώ θα περιμέναμε να μας πει, επειδή υπάρχει μία ζωή μετά θάνατον, επειδή η ψυχή είναι αθάνατη, κάτι δηλαδή, κάτι τέτοιο, αλλά δείτε πώς το δικαιολογεί, δηλαδή πόσο πεζό και πόσο γίνο
πόσο πεζή και πόση γίνει είναι η δικαιολόγηση που μας δίνει. Γιατί μια αγάπη μπιστική στα κόκαλα απομένει. Σαν να λέει η αρετούσα, τι θα μείνει μετά από μένα, θα μείνουν μόνο τα κόκαλά μου. Και επειδή αυτά τα κόκαλα θα είναι διαποτισμένα από την αγάπη σου, γι' αυτό και η αγάπη μου θα μείνει ακόμα, θα μείνει ζωντανή ακόμα και μετά τον βιολογικό θάνατό μου. Επίσης, ένα άλλο απόσπασμα, όπου φαίνεται πόσο οριστικός και αμετάκλητος γίνεται αντιληπτός ο θάνατος από τον Κορνάρο, μιλάει η Φροσύνη, λέγει «Τα πράγματα ο καιρός λιγαίνει και αλαφραίνει. Ο θάνατος μη δε γιατρός, το θάνατο μη δε γιατρός, μη δε χορτάρι γέννη. Εκείνος είναι αγιάτρευτος και ο κύκλος ως γυρίσει δεν μπορεί ποτέ νεκρό στο λάκκο να βοηθήσει». Πρώτος λόγος για τον οποίο δεν ταιριάζει η νεοπλατωνική σύλληψη σε αυτό το ποιητικό έργο, ότι δεν υπάρχει αυτό το υπερφυσικό, το υπεραισθητό, το θεϊκό επίπεδο που είναι απαραίτητο για τον νεοπλατωνισμό. Υπάρχει ένας άδης όπου, μια ποιητική μεταφορά μάλλον, όπου υποτίθεται ότι πάνε οι ψυχές και των καλών και των κακών. Και των κακών τόσο της αρετούσας όσο και του σπιθόλιοντα. Δεύτερον, πουθενά δεν εκφράζεται οποιοδήποτε είδους περιφρόνηση ή υποτίμηση της υλικότητας ή της σωματικής υπόστασης. Αντιθέτως, το πέρασμα από την όραση στην αφή όχι μόνο δεν γίνεται αντιληπτός έκπτωση ή κατάπτωση, όπως το είδαμε στο απόσπασμα που σας διάβασα από τον Φιτσίνο, αλλά είναι αυτό ακριβώς που ανοίγει τον παράδεισο και τους ουρανούς. Όταν οι δύο νέοι μέσα από το παράθυρο, ανάμεσα από τα σίδερα, αγγίζουν αυτοί οι δύο νέοι τα χέρια τους, που για ένα νεοπλατωνικό αυτό θα ήταν μία έκπτωση, αντιθέτως στον Ερωτόκριτο είναι μία στιγμή ανάτασης. Μας λέει ο Κορνάρος, «Χέρα που δίχως να μιλείς, ο πόντας μου το τάσει», μιλάει ο Ερωτόκριτος, «εκείνον όπου ετρώμασεν, ο νους μου μην το χάσει. Χέρα που επιάσε το κλειδί και μόλο το σκοτίδι, ίνιξε τον παράδεισο και τους ουρανούς μου δίνει». Είναι το μόνο σημείο στον Ερωτόκριτο που γίνεται λόγος για παράδεισο. Και ποιο σημείο είναι αυτό? Ακριβώς το σημείο όπου οι δύο νέοι περνούν από την όραση στην αφή. Οπότε η αφή δεν έχει κανένα στοιχείο που μπορούμε να πούμε ότι ο Κορνάρος το συνδέει με κάποιο είδος περιφρόνησης ή υποτίμησης. Ένα άλλο απόσπασμα. «Πούρι ή βιαζέν τους ο καιρός και σήμωνεν ημέρα και ο γης του αλούτος σπλαχνικά εσφίξασε τη χέρα και ένα μεγάλο θάμασμα στο παραθύρι εγίνει, οι πέτρες και τα σίδερα κλαίσει την ώρα εκείνη». Είναι μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές σε όλο το έργο, όταν οι δύο νέοι είναι έτοιμοι να αποχωριστούν ο ένας τον άλλο, αγγίζουν ο ένας το χέρι του άλλου και είναι αυτή η σκηνή τόσο συγκινητική ώστε ακόμα και οι πέτρες και τα σίδερα βάζουν τα κλάματα. Τρίτο επιχείρημα που προβάλλεται για να υποστηριχθεί ο νεοπλατωνικός χαρακτήρας του έρωτα των δύο νέων είναι το έμβλημα που υπάρχει στο κράνος του Ερωτόκριτου. Λέει ο ποιητής, «Στη κεφαλή της γουραφιάν του νου του διωματάρι ήτονε μέσα στη φωτιά καημένο ένα ψυχάρι.
και είχε με γράμματα αργυρά και παραχρουσωμένα εις τρόπων κατασκεπαστών τα πάθη του γραμμένα. Τη λαμπυράδα της φωτιάς ωρέχτηκα και θόρου και σίμωσα και κάηκα να φύγω δεν υπόρου. Έχει θεωρηθεί ότι σε αυτό το απόσπασμα η πεταλούδα συμβολίζει την ψυχή και η φλόγα συμβολίζει την αρετή. Όμως, για να δούμε τι συμβαίνει όταν η ψυχή συναντά την αρετή, όταν η πεταλούδα συναντάει, προσεγγίζει τη φωτιά. Περνάει σε ένα υψηλότερο, σε ένα ανώτερο επίπεδο. Βιώνει μία ανάταση, μία μετασίωση. Όχι, το αντίθετο. Η φωτιά καίγεται. Η πεταλούδα καίγεται. Αυτό μας λέει ο Κορνάρος, ότι η φωτιά, η πεταλούδα είναι καημένη και δεν παρέχει καμία άλλη πληροφορία. Ποιο είναι το μήνυμα που παίρνουμε από εδώ, ότι η συνάντηση της ψυχής με την αρετή ή με το κάλος ή με το αγαθό ή με το θείο, αν θεωρήσουμε ότι η φωτιά συμβολίζει κάτι από όλα αυτά ή όλα αυτά μαζί. Τι συμβαίνει λοιπόν με την ψυχή όταν συναντάει την αρετή ή το κάλος ή το αγαθό. Περνάει σε μια καλύτερη κατάσταση. Όχι, αντιθέτως, καίγεται. Το μήνυμα που δίνεται, που θα δινόταν σε αυτή την περίπτωση, θα ήταν ότι δεν πρέπει να προσεγγίζουμε την αρετή, δεν πρέπει να προσεγγίζουμε, η ψυχή δεν πρέπει να προσεγγίζει το κάλος, γιατί, διότι αν το κάνει αυτό, θα πάθει ότι έπαθε και η πεταλούδα, δηλαδή θα καεί. Ουσιαστικά αυτό το απόσπασμα δείχνει το αντίθετο από ό,τι θα ήθελε ένας νεοπλατωνικός. Η πεταλούδα όταν συναντάει το φως, όταν συναντάει τη φλόγα, όχι μόνο δεν περνάει σε μια καλύτερη κατάσταση, αλλά καταστρέφεται, γίνεται κάρβουνο. Άρα δεν μπορεί αυτό να συνηγορεί υπέρ μιας νεοπλατωνικής ανάγνωσης. Το μήνυμα που θα έπαιρνε ο αναγνώστης ήταν ότι δεν πρέπει να επιδιώκουμε την αρετή, αντιθέτως θα πρέπει να την αποφεύγουμε, διότι εάν την προσεγγίσουμε θα καούμε, θα καταστραφούμε, θα εκμηδενιστούμε όπως το παθαίνει και η πεταλούδα. Θεωρώ ότι δεν έχει κανένα νεοπλατωνικό μήνυμα αυτό το απόσπασμα, ότι η φλόγα δεν συμβολίζει την αρετή αλλά συμβολίζει την ύβρη και παραπέμπει ξεκάθαρα στο μύθο του Ίκαρου. Όπως ο Ίκαρος θέλησε να ανεβεί ψηλά στον ουρανό και τιμωρήθηκε γι' αυτό, έτσι τιμωρείται και ο Ερωτόκριτος, η ψυχή του Ερωτόκριτου, όχι επειδή θέλησε να ενωθεί με την αρετή, αλλά επειδή αυτός, ένας δουλευτής, δηλαδή ένας δούλος, δηλαδή ένας υπήκος, τόλμησε να σηκώσει τα μάτια του σε μία βασιλοπούλα. Αυτό ήταν το λάθος του και γι' αυτό τιμωρείται ο Ερωτόκριτος, και αυτό θεωρώ ότι συμβολίζει ξεκάθαρα αυτό το έμβλημα και δεν έχει κανένα νεοπλατωνικό μήνυμα. Λοιπόν, τώρα, επειδή πέρασα το χρόνο, μάλλον έχω κάποιο... Ναι, αυτό ότι θα πω δύο πραγματάκια ακόμα και θα σταματήσω. Αν θέλετε, θα συμπληρώσουμε πράγματα στη διάρκεια της συζήτησης. Σταματάω για να μείνει
χρόνος να συζητήσουμε όσα υπόθηκαν. Να πω μόνο ότι ο έρωτας της Αρετούσας και του Ερωτόκριτου δεν είναι ένας νεοπλατωνικός έρωτας, δεν έχει νεοπλατωνικά χαρακτηριστικά, είναι ένας πολύ γηίνος, έντιμος έρωτας, ο οποίος προσπαθεί με χίλιους κόπους και βάσανα να εκπληρωθεί, δηλαδή να περάσει από το επίπεδο του εξαποστάσεως έρωτα στην σωματική και στην σωματική ένωση μέσω του γάμου. Φυσικά μετά τον γάμο, το λέει καθαρά η Αρετούσα ότι δεν θα με αγγίξεις πριν τον γάμο και ότι τα εμπόδια στην εκπλήρωση αυτού του έντιμου γήινου έρωτα δεν είναι θεολογικά, φιλοσοφικά ή μεταφυσικού χαρακτήρα, όπως δεν μας παραπέμπει δηλαδή σε ένα νεοπλατωνικό φιλοσοφικό πλαίσιο. Τα εμπόδια είναι δύο, μας τα λέει η ίδια η Αρετούσα. Πρώτον, ο φόβος του πατέρα της και δεύτερον, η έννοια της τιμής, για την οποία μας μίλησε σε μια προηγούμενη σε μια προηγούμενη ομιγία η Μυρτώ Ιαλούμπη. Και έχει πολύ ενδιαφέρον πώς ο Ερωτόκριτος συλλαμβάνει την έννοια της τιμής στους άντρες και στις γυναίκες. Υπάρχει μια μικρή διαφορά εκεί. Σας διαβάζω το απόσπασμα και τελειώνω. «Σαν πώς θα και βρίσκομαι, πώς κρίνομαι, πώς είμαι, τιμή και ο φόβος του κυρού σφίγγει με και κρατεί με. Και από την άλλη ο έρωτας με έχει έτσι πληγωμένη, όπου δεν ξέρω ο νικητής ποιος είναι ο παπομένη». Ωραία, λοιπόν, εδώ θα σταματήσω. Μπορείτε να κάνετε ερωτήσεις είτε στο chat, γραπτές, είτε σηκώνοντας χέρι. Ναι, περιμένουμε αν έχουμε κάποια ερώτηση. Ο κύριος Αντώνης Ανιψητάκης έχει μια ερώτηση. Του δίνω το λόγο. Βαγγέλη, ευχαριστούμε για την ομιλία σου. Την αντιλήφθηκα σαν μια ομιλία όπου αποδεικνύεις ότι όλη η φιλολογία που σχετίζεται με τις νεοπλατωνικές επιρροές στον Ερωτόκριτο δεν ισχύει. Κάτι που με βρίσκει προσωπικά σύμφωνο. Νομίζω και το είχες πει και στην προηγούμενη σου ομιλία ότι πιο πολύ συνδέεται η φιλοσοφική υπόβαση του Ερωτόκριτου με στοϊκούς ή επικούριους. Νομίζω ιδιαίτερα τους δεύτερους. Και θέλω να σου μεταφέρω μία σκέψη. Όταν γράφει τον Ερωτόκριτο στο συγκριτικά πολύ καλύτερο περιβάλλον της Κρήτης ο Κορνάρος το 1600, το 1600 η Ιερά Εξέταση κρεμάει και καίει στη Ρώμη το Τζορντάνο Μπρούνο, ο οποίος έχει στην τσέπη του το Λουκρίτιο που εκλαϊκεύει τη θεωρία του Επίκουρου. Ωστόσο, ο Κορνάρος έχει τον τρόπο να λέει τα επαναστατικά του, κατά τη γνώμη μου, για τον σύγχρονο άνθρωπο που βάζει στο περιθώριο την θρησκεία. Το έργο είναι άθρησκο, δεν με ενδιαφέρει αν είναι ένθεος ή άθεος ο Κορνάρος.
Το έργο είναι άθροισκο καθαρά και αυτό είναι μια τομή που το κάνει οικουμενικό. Επίσης είναι ένα έργο επαναστατικό για την εποχή του, με την έννοια ότι τα βάζει και με τους βασιλιάδες και την τάξη και το θεσμό της ισογαμίας, οι βασιλοπούλες να παντρεύονται βασιλόπουλα, και με την οικογένεια που τόσο η Αρετούσα όσο και ο Ερωτόκριτος αγνοούν τις πατρικές συμβουλές. Με αυτή την έννοια λοιπόν θεωρώ ότι πράγματι είναι ένα έργο επαναστατικό. Ωστόσο, δεν είναι και καθαρά επικούριο, με την έννοια ότι οι θεωρίες του επικουρού δεν ήθελαν τον άνθρωπο να βασανίζεται με τα ερωτικά πάθη ιδιαίτερα. Εδώ ο Κορνάρος χρησιμοποιεί τα πάθη αυτά γιατί θεωρεί ότι έχει νόημα μια αμάλαγη φιλιά, όπως τη λέει, και τέλος πάντων όλο αυτό τον ωραίο ερωτικό μύθο, για να δέσει όλα αυτά τα επαναστατικά προτάγματα τα οποία έκαναν τον Ερωτόκριτο τόσο αγαπητό στους μετέπειτα καιρούς και μέχρι σήμερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την ερώτηση πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση, Αντώνη. Λοιπόν, να πω ακόμα για τον νεοπλατωνισμό ότι θεωρώ ότι το νεοπλατωνικό σύστημα δεν είναι χρήσιμο για να ερμηνεύσουμε όλο τη μεγάλη εικόνα, όλο αυτό τον κόσμο που στείνει ο Ερωτόκριτος. Είναι πολύ χρήσιμα όμως αυτά τα έργα για να ερμηνεύσουμε και να καταλάβουμε επιμέρους σημεία. Επιμέρους στοιχεία είναι απαραίτητα, γιατί ο πλατωνισμός είναι η μόνη από τις φιλοσοφικές σχολές που πραγματεύεται τον έρωτα. Και μπορούμε, ήδη έχουν γίνει από πολλούς μελετητές έρευνες πάνω σε αυτό το θέμα, που πολύ σωστά μας δείχνουν πώς μπορούν αυτά τα έργα για τα οποία μίλησα προηγουμένως, τα οποία σας έδειξα ουσιαστικά, πώς μπορούν αυτά να χρησιμεύσουν στο να κατανοήσουμε καλύτερα το κείμενο. Πιστεύω εκεί είναι χρησιμότατα, δεν είναι όμως τόσο, δεν προσφέρονται, δεν είναι κατάλληλα για να ερμηνεύσουμε την μεγάλη εικόνα την οποία δημιουργεί τον κόσμο, τον οποίο δημιουργεί ο Κορνάρος. Για να το ερμηνεύσουμε αυτό πρέπει να ψάξουμε, πιστεύω, αλλού, σε ένα άλλο φιλοσοφικό ρεύμα, το οποίο δεν είναι απαραίτητα ο επικουρισμός. Γιατί? Πρώτον, επειδή του Λουκρίτιου το Περιφύσεως σε εκείνη την εποχή ήταν ένα σπάνιο βιβλίο, και δεύτερον δεν είχε ακόμα ο επικουρισμός συγκροτηθεί σε ρεύμα διανοητικό στη νεότερη Ευρώπη. Αυτό έγινε το 17ο αιώνα και παραδόξως, πολύ παραδόξως, από έναν παπά, από έναν ιερέα, τον Πιέρ Γκασαντί, ο οποίος είναι ο σημαντικότερος νέο επικούριος φιλόσοφος, από τους σημαντικότερους φιλοσόφους του 17ου αιώνα, και ο οποίος προσπάθησε σε όλη τη ζωή να κάνει τον επικουρισμό δεκτό σε μία χριστιανική κοινωνία. Πιστεύω ότι αν κάποιος θέλει να χρειάζεται νερό και έχει στην αυλή του ένα πηγάδι, το πιο πιθανό είναι ότι αυτό το νερό θα πάει να το ψάξει σε αυτό το πηγάδι και όχι στην πηγή που βρίσκεται στην άλλη άκρη του χωριού. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι εάν θέλουμε να δούμε, εάν δεχτούμε καταρχάς ότι ο Κορνάρος εμφορείται από ριζοσπαστική σκέψη, ότι εμφορείται από ιδέες οι οποίες είναι
για την εποχή του ριζοσπαστικές ή ανατρεπτικές, είναι πιο λογικό να πάμε να τις ψάξουμε εκεί που θα μπορούσε να τις βρει άμεσα, κοντά του και όχι μακριά. Ο επικουρισμός είναι μακριά για εκείνη την εποχή. Τι είναι το κοντινό, ποιο είναι το πηγάδι στο οποίο θα μπορούσε να βρει στοιχεία φιλοσοφικά ο Κορνάρος? Είναι η σχολή της Πάδοβας, όπου άλλωστε πήγαιναν και σπούδαζαν όλα τα κριτικόπουλα. Στη σχολή της Πάδοβας είχε αναπτυχθεί, καταρχάς ήταν ένα από τα πιο ελεύθερα μέρη στην Ευρώπη, διότι δεν είχε τη άμεση εξουσία, δεν είχε μάλλον πλήρη εξουσία η Ιερά Εξέταση. Το μότο της σχολής ήταν η ελευθερία της Πάδοβας ολόκληρη και για όλους, και σε αυτήν, η οποία επίσης η σχολή της Πάδοβας ήταν διαβόητη σε όλη την Ευρώπη ως πηγή ριζοσπαστισμού και ως άντρο αθεΐας, διότι υπήρχε εκεί ένα ρεύμα αριστοτελικό, ένα ρεύμα ριζοσπαστικού αριστοτελισμού, το οποίο αμφισβητούσε την δημιουργία του κόσμου από το Θεό, θεωρούσε ότι ο κόσμος είναι αιώνιος, και την αθανασία της ανθρώπινης ψυχής, με προτεργάτες τον Πομπονάτσι, και επίσης ο Πομπονάτσι ήταν προημότερος σε σχέση με τον Κορνάρο, αλλά σύγχρονος του Κορνάρου ήταν ο Κρεμονίνι, ο οποίος είχε τη φήμη του εντελώς άθεου, και μάλιστα ο Κρεμονίνι ήθελε να βάλουν στον τάφο του την επιγραφή «Ενθάδε κείται ολόκληρος ο Κέσαρας Κρεμονίνι». Ονομαζόταν Κέσαρα, Τσέζαρε. Γιατί ήθελε να το βάλουν αυτό, για να δείξει ότι όλο το ανθρώπινο όν μετά το θάνατο πηγαίνει στη γη, δεν υπάρχει μια ψυχή που πετάει προς τον ουρανό. Επίσης να σημειώσω ότι το Πανεπιστήμιο της Πάδοβας ήταν το πρώτο στο οποίο πήρε διδακτορικό φιλοσοφίας μια γυναίκα, η οποία μάλιστα ήταν η Έλενα Κορνάρο, της γνωστής οικογενείας των Κορνάρων της Βενετίας. Ήταν η πρώτη γυναίκα στον κόσμο η οποία κατάφερε, έγινε δεκτή και πήρε διδακτορικό φιλοσοφίας. Οπότε πιστεύω γενικά ότι πριν, γιατί σίγουρα είναι ένα ερώτημα εάν ο Κορνάρος γνώριζε τον Λουκρίτιο και σε ποιο βαθμό ήξερε τον επικουρισμό, αλλά πιστεύω ότι πριν πάμε εκεί πρέπει να δούμε πρώτα τη σχέση του με τα ρεύματα τα οποία είχαν αναπτυχθεί στη σχολή της Πάδοβας, το ριζοσπαστικό αριστοτελισμό που γεννήθηκε και αναπτύχθηκε εκεί, σε συνδυασμό με τον Αβεροϊσμό, ο οποίος επίσης έχει, και είπα προηγουμένως ότι ο Ηλίας Δελμέντικο ήταν αβεροϊστής, ο οποίος επίσης έχει τέτοιου είδους ριζοσπαστικές τάσεις. Ναι. Να περάσουμε σε μια άλλη ερώτηση. Έχει μια ερώτηση η κυρία Μυρτώ Αλούμπη, και μετά θα έχουμε χρόνο για άλλη μια τελευταία σύντομη ερώτηση. Μυρτώ, σου δίνω το λόγο. Γεια σου, Βαγγέλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ομιλία. Ήθελα να σε ρωτήσω αν μπορείς να μας δείξεις πάλι τη διαφάνεια με το απόσπασμα για το ψυχάρι.
Αν κατάλαβα καλά, το διάβασες αυτό το απόσπασμα ως ύβρι, σωστά? Εγώ ήθελα να ρωτήσω αν μπορούμε να δούμε έτσι μια πιο αισιόδοξη ανάγνωση, πηγαίνοντας πίσω στον Πλάτωνα και όχι στο νεοπλατωνισμό, και να το δούμε αυτό ως ίσως ανετοιμότητα της ψυχής, αντί για ύβρι, έχοντας στο νου μου κάπως επιφανειακά το μύθο του Σπηλαίου του Πλάτωνα και σκεφτόμενοι πώς όταν αυτοί οι άνθρωποι βγαίνουν από εκεί, τα μάτια τους δεν είναι καθόλου έτοιμα για αυτό που θα δούνε. Και αν πιστεύεις ότι στο επίπεδο της θέασης δηλαδή μπορούμε να πάμε και προς αυτή την κατεύθυνση, αντί να πάμε κατευθείαν στην ύβρι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την ερώτηση, Μυρτώ. Στο συγκεκριμένο πλαίσιο δεν νομίζω ότι χωράει μια τέτοια ερμηνεία, δηλαδή για να συνδέσουμε αυτό το απόσπασμα με το μύθο του Σπηλαίου του Πλάτωνα. Μου φαίνεται ότι είναι ξεκάθαρο το νόημα και από τα, όχι μόνο από αυτό το απόσπασμα και από άλλα αποσπάσματα στα οποία ο Κορνάρος ξεκάθαρα, δηλαδή που έχουν σχέση με πτήσεις, ξεκάθαρα αναφέρεται στον μύθο του Ικάρου, και θεωρώ ότι και ο συμβολισμός που έχει το έμβλημα που υπάρχει πάνω στο κράνος του Ερωτόκριτου, ότι πρέπει να το ερμηνεύσουμε σε αυτό το πλαίσιο. Δεν βλέπω τόσο δηλαδή πώς θα μπορούσε η ψυχή να ήταν ανέτοιμη. Φαίνεται ότι σε αυτό το έμβλημα ο Ερωτόκριτος θέλει να εικονογραφήσει τα πάθη του, και ποια είναι αυτά τα πάθη, το ότι ότι θέλησε, ερωτεύτηκε μία γυναίκα η οποία σε κοινωνικό επίπεδο ήταν σε πολύ υψηλότερο κοινωνικό επίπεδο, υψηλότερης κοινωνικής τάξης από τον ίδιο, και αυτό ήταν που κάηκε, γι' αυτό βάζει το αντίστοιχο έμβλημα πάνω στο κράνος του. Θεωρώ δηλαδή ότι αυτό που είπα και προηγουμένως, ότι δεν πρέπει να το ερμηνεύσουμε σε ένα νεοπλατωνικό πλαίσιο, διότι αυτό θα μας έβαζε σε ένα δρόμο αντίθετο από αυτόν που θα θέλαμε. Δηλαδή θα έπρεπε στο τέλος να δεχτούμε ότι η ψυχή δεν πρέπει να επιδιώκει την αρετή ή το κάλος ή το αγαθό, διότι θα καεί στην επαφή του, θα καταστραφεί στην επαφή του με αυτό. Όχι μόνο δεν θα εξυψωθεί, αλλά θα εκμηδενιστεί. Και θεωρώ ότι σε σχέση επίσης, λαμβάνοντας υπόψη και άλλα αποσπάσματα από το ποίημα, ότι εκεί που παραπέμπει περισσότερο είναι στην ύβρι που διαπράττει κάποιος όταν προσπαθεί να πετύχει κάτι που είναι πέρα από τα όρια του, πέρα από τις δυνάμεις του. Αυτό πιστεύω ότι αισθάνεται ο Ερωτόκριτος εκείνη τη στιγμή, ότι προσπάθησε να επιτύχει κάτι το οποίο δεν ήταν μέσα εντός των δυνάμειών του, και γι' αυτό αισθάνεται ότι
ότι βρίσκεται σε όλα αυτά τα πάθη, ότι έτσι τυραννιέται και βασανίζεται ψυχικά. Αυτό θα μπορούσα να σκεφτώ. Έτσι, θα το κοιτάξω ίσως περισσότερο αυτό που λες, όταν με περισσότερη προσοχή, αν μπορούμε να το συνδέσουμε, αλλά προς το παρόν τουλάχιστον δεν πάει κάπου το μυαλό μου, δηλαδή με ποιο τρόπο θα μπορούσαμε να το συνδέσουμε με το μύθο του Σπηλαίου του Πλάτωνα. Να περάσουμε σε άλλη ερώτηση. Ευχαριστώ, Μητώ, για την ερώτηση που έκανες. Δίνω το λόγο στον κύριο Τάκη Γιαβή, που έχει ένα σχόλιο. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή μου. Θα ήθελα πρώτα να συγχαρώ τον ομιλητή κύριο Ανταράκη για την εκπληκτική ομιλία του. Είναι πολύ σπάνια, δεν είναι εύκολο να δώσει κανείς τέτοια διάλεξη. Και ήθελα να κάνω μία συμπλήρωση, αν μου επιτρέπετε, και ένα σχολιασμό. Ήθελα να πω ότι εδώ θα πρέπει να αναφερθεί ότι στο έργο του Μαρσίλιο Φιτσίνο, το έργο του Πλάτωνα Συμπόσιο παίζει καταλυτικό ρόλο. Εκεί αναφέρεται για πρώτη φορά, στο Συμπόσιο δηλαδή του Πλάτωνα, η ουράνια Αφροδίτη, μάλιστα θυγατέρα του ουρανού χωρίς μητέρα, και η πάνθυμος Αφροδίτη, θυγατέρα του Δία και της Διόνης. Και πιο κάτω, ιδιοτήμα, η έννοια αυτή της Πελοποννήσου, δηλώνει ότι ο έρωτας είναι ο γιος του πόρου και της παινίας. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα συμπλήρωμα που θα πρέπει για τον Πλάτωνα να λεχθεί, ότι ο Πλάτων υπήρξε στο έργο αυτό, το Συμπόσιο, ο εμπνευστής του Μαρσίλιο Φιτσίνο. Δεύτερο, ήθελα να πω ως προς τον Επίκουρο, του οποίου είμαι φίλος της επικούριας φιλοσοφίας, ότι το έργο του Λουκρίτιου Ντερέρου Νατούρα είχε ανακαλυφθεί από τον Μπόζο Μπαρτσολίνη το 1417 και βέβαια μερικές δεκαετίες μετά, δηλαδή στις αρχές του 16ου αιώνα, σίγουρα είχε τυπωθεί σε πολλά αντίτυπα και αποκλείεται να μην είχε γίνει γνωστό και να μην είχε κάνει ντόρο, διότι αυτό το έργο, το Ντερέρου Νατούρα, είναι τόσο εκπληκτικό έργο, τόσο μεγαλειώδες, που αποκλείεται να μην είχε δώσει μεγάλο στίγμα σε όλους τους πνευματικούς ανθρώπους της εποχής εκείνης. Και πόσο μάλλον, όπως είπατε, στη σχολή της Πάδοβα, στο ριζοσπαστικό της Αριστοτελισμό, που πρέπει να σας πω ότι ο ριζοσπαστικός Αριστοτελισμός πολύ λίγο διαφέρει από τον επικουρισμό. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο και για τα δύο αυτά που είπατε. Ο Φιτσίνο σίγουρα δεν παρουσιάζει το έργο του Περιέρωτος ως αποκλειστικά δικής του έμπνευσης. Το παρουσιάζει ως ένα σχόλιο στο Συμπόσιο του Πλάτωνα και φυσικά έχει πάρει πολλά στοιχεία από τον Πλάτωνα, τα οποία προσπαθεί να επανερμηνεύσει και να επίσης να τα συνδυάσει και με χριστιανικά στοιχεία και με άλλα στοιχεία, γιατί υπάρχει ένα ισχυρό στοιχείο συγκριτισμού στον Φιτσίνο. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο, ναι, είναι ακριβώς έτσι. Το έργο του Λουκρίτιου είχε εκδοθεί, δεν είχε επανεκδοθεί όμως πολλές φορές, δεν είχε μεταφραστεί και με αυτή την έννοια είναι λίγο πιο, δεν είναι αδύνατο, αλλά δεν είναι τόσο πιθανό να ήταν γνωστό στον Κορνάρο. Δεν είναι αδύνατο. Είναι ένα ερώτημα πάντως. Απλά είπα ότι πριν πάμε εκεί, το οποίο θα ήταν δυσκολότερο, μπορούμε πρώτα να εξετάσουμε αυτά τα φιλοσοφικά στοιχεία που θα μπορούσε που να βρει, που ήταν τρέχοντα
που συντάραζαν την φιλοσοφική, την διανοητική ζωή της Ιταλίας και σίγουρα και της Κρήτης, για τον πρόσθετο και σημαντικότατο λόγο ότι η κριτική, τα κριτικόπουλα σπούδαζαν κατά στο μεγαλύτερο, κυρίως στο μεγαλύτερο μέρος τους σπούδαζαν εκεί ακριβώς στην Πάδοβα, και σίγουρα επίσης ισχύει αυτό που λέτε, ότι τα ριζοσπαστικά στοιχεία, η ριζοσπαστική αυτή ερμηνεία του Αριστοτέλη δεν απέχει τελικά πάρα πολύ από τον επικουρισμό. Νομίζω ότι έχουμε ολοκληρώσει για σήμερα. Επειδή είναι ήδη 8 και 10, δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη ερώτηση, αλλά σε κάθε περίπτωση μπορείτε, σε περίπτωση που υπάρχει ακόμα κάποια ερώτηση, μπορείτε να τη γράψετε στο chat ή στο Facebook και θα σας στείλω γραπτή απάντηση σε περίπτωση που υπάρχει κάτι ακόμα να διευκρινιστεί. Εδώ θα σταματήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους όσοι ακούσατε αυτή την ομιλία. Ευχαριστώ και την Στέγη Κορνάρος για τη φιλοξενία και σας περιμένουμε στην επόμενη εκδήλωση που θα γίνει. Καλό σας βράδυ.